Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 834. Είναι από το βιβλίο Ζαχαρίας, το τρίτο κεφάλαιο. Σελίδα 834, βιβλίο Ζαχαρίας, ο προφήτης και κεφάλαιο 3. «Και μη έδειξε τον Ιησούν τον ιερέα το Μέγα, ιστάμενο έμπροσθεν του αγγέλου του Κυρίου, και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού, δια να αντισταθεί εις αυτόν. Και είπε Κύριος προς τον διάβολο, θέλεις επιτιμήσει ο Κύριος, διάβολε, και θέλεις επιτιμήσει ο Κύριος, ώστις έκλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός. Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδειμένος η μάτια λευκά, και ίστατο η μάτια ρυπαρά, και ίστατο ενώπιον του αγγέλου. Και απεκρίθηκε, είπε προς τους σταμένους ενώπιον αυτού, λέγον, αφαιρέσατε τα ημάτια τα ρυπαρά από αυτού. Και προς αυτόν είπε, ιδού αφήρεσα από σου την ανομία σου, και θέλω σε ενδύσει μάτια λαμπρά. Και είπα, ας επιθέσωση μήτραν καθαράν επί την κεφαλήν αυτού. Και επέθεσαν την μήτραν την καθαράν επί την κεφαλήν αυτού, και ενέδισαν αυτόν ημάτια. Ο δε άγγελος του Κυρίου παρίστατο. Και διαμερτυρήθη ο άγγελος του Κυρίου προς τον Ιησούν, λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν περιπατήσεις εν της οδής μου και αν φυλάξεις τα σεντολάς μου, τότε σύ θέλεις κρίνει έτη των οίκων μου, και θέλεις φυλάτη έτη τα σαυλάς μου, και θέλω σύ δώσει να περιπατείς μεταξύ των εντάφθα ισταμένων. Άκουε τώρα Ιησού, ο ιερεύς ομέγα, σύ και η εταίρη σου, η καθήμενη ενώπιόν σου, επειδή αυτοί είναι άνθρωποι θαυμάσιοι. Διότι ιδού εγώ θέλω φέρει έξω των δούλων μου των βλαστών. Διότι ιδού ο λίθος τον οποίον έθεσα έμπροσθεν του Ιησού, και επί των ένα τούτων λίθων είναι 7 οφθαλμοί. Ιδού εγώ θέλω εγχαράξει το εγχάραγμα αυτού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω εξαλείψει την ανομίαν της γης εκείνης εν μια ημέρα. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλετε προσκαλέσει έκαστος των πλησίων αυτού, υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού. Αμήν. Είμαστε σε χρόνια δύσκολα, καθώς ο λαός Ισραήλ εξόριστος στην Βαβυλώνα για τις αμαρτίες του και τις ανομίες του, βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού και ο Θεός τον επέστρεψε στην Ισραήλ. Και εκεί, εν μέσω πολλών δυσκολιών και μέσα σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αντιφέρονται και δεν χαίρονται καθόλου για το έργο που κάνει ο Θεός, δεν ευαρεστούνται στο έργο το οποίο κάνει ο Θεός, να οικοδομήσει ξανά ναό άγιο και ευλογημένο, ο Θεός όμως ψάχνει να βρει κατάλληλους ανθρώπους, τους οποίους θα χρησιμοποιήσει με βέβαια αποτελέσματα, γιατί ο Θεός κάνει μας να θριαμβεύομεν πάντοτε, με βέβαια αποτελέσματα, για να εκπληρώσει ο Θεός το έργο Του και να αποκαλυφθεί η δόξα Του. Ένας από αυτούς είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσεδέκ, τον οποίον ο Θεός κάλεσε για να τον χρήσει ιερέα σε αυτόν τον καινούριο ναό τον οποίον επρόκειτο να χτίσει. Τον αποκαλεί μάλιστα ο Ιησούς δαυλών απεσπασμένων από πυρός. Δηλαδή είναι ένας από τους ελάχιστους που μπόρεσε να βρει ο Θεός μέσα σε αυτή την απόλυτη αποστασία και απομάκρυνση από Αυτόν. Και τον έβγαλε σαν ένα δαυλό που λίγο πριν κατακαεί, τον έβγαλε για να τον χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και μέσα από αυτή την όραση του Ζαχαρία, ο Θεός μας δείχνει το έργο που κάνει ο Θεός και πώς εργάζεται ο Θεός σαν διδασκαλία σε όλους εμάς. Γιατί τολμώ να πω, αδερφοί αγαπητοί, αλλά το λέω με βεβαιότητα, ότι όλοι σας, όλοι μας, είμαστε δαυλοί απεσπασμένοι μέσα από τη φωτιά που μας έβγαλε ο Θεός. Μέσα από ένα κόσμο αμαρτίας, μέσα από ένα κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Σήμερα όμως, κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά, έχοντας τη δική του ομολογία, τη δική του ιστορία, γιατί όλοι μας γράφουμε μια ιστορία, βρεθήκαμε σήμερα εδώ και όχι κατά τύχη, γιατί δεν υπάρχει τύχη. Αλλά τα πάντα είναι σχέδιο Θεού, εύνοια Θεού και χάρις Θεού. Έτσι λοιπόν βρήκε
και τον Ιησού των Υιών του Ιωσεδέκ. Και μας αποκαλύπτει τώρα ο Θεός τι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο. Γιατί εμείς βλέπουμε και μεταβίας αυτά που συμβαίνουν στο φυσικό κόσμο. Αλλά εκείνο που θέλει ο Θεός είναι με μάτια άλλα, μέσα από το Λόγο του Θεού, να διακρίνουμε τι συμβαίνει στο πνευματικό κόσμο. Γιατί άλλα είναι αυτά που συμβαίνουν στο φυσικό και άλλα αυτά είναι που συμβαίνουν στο πνευματικό. Όταν ο Ιώβ, παραδείγματος χάρη, έβλεπε να χάνονται τα παιδιά του, να χάνονται τα υπάρχοντά του και εν τέλει να χάνει την υγεία του, δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει και γιατί. Όμως εμείς που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού ξέρουμε ότι ο Θεός επέτρεψε στο διάβολο αυτή τη μεγάλη δοκιμασία για να φανερωθεί η δόξα του Θεού, για να αναβαθμίσει ο Θεός τη σχέση του με τον Ιώβ. Μέσα λοιπόν στη ζωή μας και πέρα από αυτά τα οποία βλέπουμε όλοι μας, αγαπημένα μου αδέλφια, κρύβεται ένας πνευματικός κόσμος και ένας πνευματικός πόλεμος, τον οποίο εμείς δεν μπορούμε να διακρίνουμε. Αλλά μέσα από το Λόγο του Θεού μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, να λάβουμε σοβαρές αποφάσεις για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε και πώς θα συνεχίσουμε. Στην όραση λοιπόν που ο Θεός δείχνει στον Ζαχαρία, γιατί αν ο Θεός δεν δείξει άνθρωπος όραση αλλά και δύναμη Πνεύματος Αγίου, δεν μπορεί να λάβει, βλέπει άγγελο Κυρίου ανάμεσα σε πολλούς αγγέλους και τον Ιησούν, τον Υιόν του Ιωσεδέκ, να στέκεται δίπλα του και εξ αριστερών του να στέκεται ο ίδιος ο διάβολος, ο οποίος προσπαθεί να αντισταθεί στο έργο του Θεού. Στο έργο το οποίο κάνει ο Θεός στη ζωή σου, στην οικογένειά σου, το βέβαιο είναι ότι ο διάβολος προσπαθεί να αντισταθεί. Γιατί είναι ανθρωποκτόνος απαρχής, γιατί ζηλεύει, γιατί αυτό ζήτησε να είναι όμοιος με το Θεό, αλλά ο Θεός έκαμε δόξα να έχει το όνομά του όμοιους εμάς με Αυτόν και θα μας καταστήσει και εν τέλει κατά πάντα όμοιους με Αυτόν, κατά πάντα όμως. Τώρα όμως την εξουσία την έχει στα χέρια του Θεός, την έχει δώσει στον άγγελο. Παρατηρεί ο Ζαχαρίας και βλέπει ότι φοράει η μάτια ρυπαρά. Γιατί αν ο Θεός δεν αγιάσει τη ζωή μας, η μάτια ρυπαρά φοράμε, βρώμικα ρούχα, γεμάτα ανομίες και αμαρτίες. Και στρέφεται προς το διάβολο λέγοντας, επειδή αγωνίζεται να σταματήσει την ευλογία του Θεού, αγωνίζεται να εμποδίσει το έργο του Θεού. Και ο μόνος τρόπος για να σταματήσει είναι να τον δέσει ο Κύριος. Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Γιατί? Γιατί εγώ έκλεξα τον Ιησούν δούλο μου, δαυλό απεσπασμένο εκ της φλόγας, εκ της φωτιάς, αλλά και την Ιερουσαλήμ την έκλεξα για δική μου, για δικό μου τόπο, για δική μου πόλη, για τη δική μου δόξα. Τώρα πια, με δεμένο το διάβολο, προχωράει άνετα θα έλεγα το έργο του Θεού. Λέγει στους αγγέλους που στέκονται δίπλα του, αφαιρέσατε από αυτού τα ημάτια τα ρυπαρά, και τα αφαίρεσαν. Και στρέφεται ο άγγελος, όπου ο Θεός μιλάει μέσα από τον άγγελο στον Ιησούν των Υιών του Ιωσεδέκ, λέγοντας αφαίρεσα τώρα πια από σένα την ανομία σου και θα σε ντύσω με ημάτια λαμπρά, που είναι η καθαρότητα και ο αγιασμός. Και έτσι κάνει ο Θεός πάντοτε, έτσι έκανε και εμάς όταν μας έφερε στην εκκλησία, αφαίρεσε τα βρώμικα ρούχα, μας έντυσε με λευκά ρούχα, αλλά επιπλέον θα σου φορέσω και μήτραν καθαράν, που είναι η εξουσία και ο αγιασμός εις τον Κύριον, ο ξεχωρισμός. Και τώρα πια στρέφεται στον Ιησούν των Υιών του Ιωσεδέκ, γιατί πια ο διάβολος δεν μπορεί να αντισταθεί, αλλά ήλθε πλέον η στιγμή να διαπραγματευθεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Και εδώ είναι το πιο δύσκολο. Το να επιτιμήσει ο Θεός το διάβολο είναι εύκολο. Το να διαπραγματευθεί ο Θεός με τον άνθρωπο είναι το δύσκολο. Γιατί? Γιατί ζητάει την θέληση του ανθρώπου. Καθώς τον έχει κάνει απόλυτα ελεύθερο, τη θέληση του ανθρώπου.
Δεν ζητάει τη δύναμη, γιατί ο Θεός είναι παντοδύναμος. Δεν ζητάει τη γνώση, γιατί ο Θεός είναι πάνσοφος. Τη θέληση του ανθρώπου. Και μάλιστα τη θέληση να περπατήσει ακριβώς όπως ο Θεός θέλει. Γι' αυτό θέτει τις προϋποθέσεις. Πρώτον, εάν περπατήσεις εν της οδής μου, αν περπατήσεις στους δρόμους τους δικούς μου και όχι στους δρόμους τους δικούς σου ή στους δρόμους άλλων ανθρώπων. Κάθε ένας άνθρωπος έχει μπροστά του ένα μονοπάτι, ένα δρόμο, τον οποίο ο Θεός έχει προσδιορίσει, αλλά και άλλους πολλούς που ανοίγονται μπροστά είτε από τους εχθρούς των ανθρώπων, του ανθρώπου που είναι ο διάβολος ο κόσμος, είτε από την καρδιά του ανθρώπου, είτε από το περιβάλλον του ανθρώπου. Και εδώ θα πρέπει τώρα ο άνθρωπος να απορρίψει και την αρέσκειά του και το θέλημά του και τους σχεδιασμούς του. Γιατί ο διάβολος εκεί χτυπάει, στις επιθυμίες της σάρκας, στις επιθυμίες της καρδιάς και στην αλαζονία του βίου. Εάν λοιπόν εξητήσεις κάθε φορά όταν σου αρέσει κάτι από το Θεό να σου φανερώσει σε αυτόν τι αρέσει, όταν θέλεις κάτι να ζητήσεις από το Θεό ο Θεός τι θέλει για σένα, και όταν σχεδιάζεις κάτι να ζητήσεις από το Θεό να σου χαρίσει το δικό του σχέδιο, τότε το βέβαιο είναι, το βέβαιο είναι ότι ο Θεός θα απαντήσει, θα ενεργήσει και θα σε οδηγήσει σε αυτόν τον έναν δρόμο τον οποίον έχει χαράξει προκαταβολής για σένα, να περπατήσεις αυτόν εις απόλαυσιν ευλογίας αφενός μεν δική σου, ευλογίας του περιβαλλοντός σου, της οικογένειάς σου, αλλά και δόξας Θεού στη ζωή σου. Πρώτον και δεύτερον, εάν φυλάξεις μέσα σε αυτό το περπάτημα που έχεις στο δρόμο του Θεού, τις εντολές του Θεού, και δεν περπατάς σύμφωνα με τη γνώμη σου και με τις αποφάσεις σου, καθώς λέγει ο Θεός ότι οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και η οδή μου δεν είναι οδή σας, αλλά πράττεις ακριβώς τις εντολές μου, και για να έχεις τις εντολές μου και να τις πράττεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητάς. Να ζητάς από το Θεό δηλαδή οδηγία Πνεύματος Αγίου και διοίκηση Πνεύματος Αγίου. Γιατί αλλιώς, έστω και αν περπατάμε στο δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, εάν δεν διοικούμεθα από του Πνεύματος του Αγίου, τα λάθη θα είναι το ένα μετά το άλλο. Και αυτά που βάζει σαν προϋποθέσεις ο Θεός σε μας, είναι και οι προϋποθέσεις του Θεού για τον εαυτό Του για μας. Είναι έτοιμος και τον δρόμο να μας δείξει και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην καρδιά μας και τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου στο πνεύμα μας να μας χαρίζει. Και τότε ο άνθρωπος του Θεού γίνεται χρήσιμος στο Θεό, και ο Θεός μπορεί, γνωρίζοντας ότι πλέον ο άνθρωπος αυτός είναι αξιόπιστος, να τον χρησιμοποιήσει στο έργο του και τα τη δόξα του. Τότε εγώ θα σε καταστήσω επάνω στον οίκον μου να κρίνεις, να έχεις εξουσία, να έχεις φωνή Θεού, δύναμη Θεού. Καθώς είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ότι σε μέ δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, τώρα συνεχίζει και λέει όπως σε μέ απέστειλε ο Πατήρ, τώρα θα αποστέλω εγώ εσάς. Άρα θα σου δώσει εξουσία και δύναμη. Επιπλέον θα φυλάτης ακόμη τις αυλές του οίκου μου. Οι αυλές του οίκου του Θεού ήταν εκεί όπου μαζεύονταν, στην εσωτέρα αυλή, οι άντρες, οι γυναίκες και οι ιερείς χώρια του λαού Ισραήλ, για να προσευχηθούν και να συναντήσουν τον Κύριο, και στην εξωτέρα αυλή όλοι για να ακούσουν το Λόγο του Θεού, για να εισέλθουν μέσα στα Άγια του Θεού. Είναι η εξωτέρα αυλή εκεί που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός εξέβαλε τους πολλούντας και τους αγοράζοντας, λέγοντας ότι είναι γραμμένο ότι ο οίκος μου θέλει ονομαστεί οίκος προσευχής εις πάντα στους λαούς, εσείς όμως κάνατε αυτόν οίκον εμπορίου. Αλλά και το τελευταίο, θα σου δώσω δε και πνευματική όραση να περπατάς μεταξύ των αγγέλων μου,
στο θρόνο του Θεού στον ουρανό, καθώς λέει και ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, ότι έχουμε παρησία να εισέλθουμε στα Άγια δια του αίματος του Χριστού και δια του Πνεύματος του Αγίου. Τώρα όμως είναι και το κρίσιμο σημείο που είναι και το μήνυμα και είναι και το θέλημα και η αποστολή που ο Θεός κάνει. Άκουε τώρα Ιησού, ο ιερεύς ωμέγας, και η εταίροι σου, η καθήμενη ενώπιόν σου, επειδή αυτοί είναι θαυμάσιοι άνθρωποι. Εγώ τώρα πια, τώρα που στη διαπραγμάτευσή μας ευρέθης έτσι πως σε θέλω, θα βρεθώ κι εγώ έτσι πως εσύ δεν ξέρεις, αλλά έτσι πως εγώ έχω προγραμματίσει. Τώρα θα αρχίσει το έργο του Θεού στη ζωή σου. Ιησού, Ιε του Ιωσεδέκ, αδελφέ Ιε του Θεού, τώρα θα αρχίσω το έργο μου με σένα. Διότι ιδού εγώ θέλω φέρει προς εσένα τον δούλο μου τον βλαστόν. Και αυτός είναι ο προφητικός λόγος για τον Ιησού Χριστόν. Θα φέρω στη ζωή σου αυτόν στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Θα γίνει Κύριός σου και Θεός σου. Θα γίνει δάσκαλός σου και καθηγητής σου. Θα είναι ο σωτήρας σου και ο λυτρωτής σου. Θα είναι ο φίλος σου και ο αγαπημένος σου. Εγώ θα τον φέρω εν δυνάμει να γνωρίσεις την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάντα νου κάθε λογική ανθρώπινη. Και αυτός θα είναι ο λίθος επάνω στον οποίον εγώ οικοδομώ και εσύ θα οικοδομείς. Και πάνω σε αυτόν τον λίθο θα υπάρχουν οι εφτά οφθαλμοί, τα εφτά πνεύματα του Κυρίου των δυνάμεων. Και πάνω σε αυτόν τον λίθον εγώ θα εγχαράξω εγχάραγμα, επιγραφή, εντολή Αγία, εντολή Κυρίου. Και θα λέγει, εγώ θα εξαλείψω την ανομία της γης σου μέσα σε μια μέρα. Εγώ πάνω σου θα εργαστώ έργο θαυμάσιο, θα εξαλείψω την ανομία από τη γη σου, από το χωράφι σου, από την οικογένειά σου, από το περιβάλλον σου, σε μια μέρα εγώ θα δοξαστώ, σε μια μέρα, γιατί δεν χρειάζεται ο Θεός χρόνο, μια μέρα χρειάζεται, μια μέρα χρειάζεται. Αλλά κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, για να κάνει νέα πράγματα, να αλλάξει τα πάντα και στο προσωπικό σου επίπεδο και στο οικογενειακό σου επίπεδο, αλλά και σε όλο σου το περιβάλλον και σε όλο το χωράφι που σε έχει θέσει ο Θεός. Μία μέρα, θυμηθείτε τις προϋποθέσεις αδερφοί, εάν περπατάς πάντοτε στην οδό τη δική μου. Και δεύτερον, εάν περπατώντας πάντοτε στη δοδόν τη δική μου, φυλάτης τις εντολές τις δικές μου. Που σημαίνει ότι επειδή δεν ξέρουμε ποια είναι η οδός, θα ζητάμε να μας φανερώσει ο Θεός. Και επειδή δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, θα ζητάμε να μας κατευθύνει και να μας οδηγεί ο Θεός. Ο άνθρωπος δηλαδή θα είναι πάντοτε υπό τον έλεγχο του Κυρίου. Όχι γιατί ο Θεός θα αναλάβει τον έλεγχο, αλλά γιατί εμείς, γιατί ο Θεός δεν αναλαμβάνει, μας έχει φτιάξει τελείως ελεύθερος. Αλλά εμείς την ελευθερία μας, που είναι δώρο Θεού, θα τη χαρίσουμε σε Αυτόν. Ώστε μια μέρα είναι αρκετή να αλλάξει ο Θεός τα πάντα. Τη ζωή σου, την οικογένειά σου, το περιβάλλον σου, την πόλη σου. Μια μέρα. Και τότε εσείς θα προσκαλείτε ο ένας τον άλλον κάτω από τον καρπό που ο Θεός θα σας χαρίζει και θα δοξάζετε το όνομά Του και θα γάλεστε σε Αυτόν. Θυμηθείτε αδερφοί, μια μέρα. Και αυτό το λέει ο Θεός. Αν σας το έλεγα εγώ, μην το πιστεύετε. Αλλά σε όλους μας το λέει ο Θεός και το πιστεύουμε και θέλουμε να δούμε να πραγματοποιείται με τη χάρη του Χριστού. Αμήν.